Ελλάδα των επιτυχιών, η Ελλάδα του αθλητισμού, η Ελλάδα αυτών των χρυσών παιδιών. Η Αντιγόνη Τρισπιώτη στο Βάδιν και ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο στην κολύμβηση ανέβασαν την ελληνική σημαία στο υψηλότερο σημείο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά. Και επιτέλους βλέπουμε τον Απόστολο Χρήστου να πανηγυρίζει. Ήταν αυτό που ήθελα από το 2016 που ήταν ο πρώτος μου τελικός σε πανευρωπαϊκό ανδρών και ήρθε μετά από 6 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια από την Καρδίτσα πήγε στο πανευρωπαϊκό του Μονάχου αποφασισμένη και έκανε μια εξαιρετική κούρσα στα 35 χιλιόμετρα Βάδιν, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στις υπόλοιπες αθλητρίες. Είναι χρυσή νικήτρια, είναι η κορυφαία, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τερμάτισε με την ελληνική σημαία στα χέρια και στη συνέχεια πνίγηκε στις αγκαλιές του προπονητή της, αλλά και του άντρα της που ήταν πάντα δίπλα της. Καμιά φορά αξίζει τον κόπο να λείπεις πολύ καιρό από το σπίτι σου. Λείπω σχεδόν 3,5 μήνες, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Η Τρισπιώτη σε ηλικία 38 ετών και 148 ημερών έγινε η μεγαλύτερη σε ηλικία βαδίστρια που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν υπολείπω με τίποτα από τις άλλες αθλήτριες από τις άλλες χώρες. Θεωρώ ότι μπορώ να τις παίζω στα ίσια και γι' αυτό και δεν μασάω και βγαίνω στο ύψος μου μπροστά. Ο Χρήστου με τον Τσεκόν, με τον Ιταλό να έχει προβάδισμα, αλλά ο Χρήστου θα είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Μεγάλη κούρσα εκεί από τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο, που νίκησε στη χεριά τον Ιταλό Τσεκόν μέσα στην έδρα του στο Πανευρωπαϊκό της Ρώμης. Κραυγή νίκης και υπερηφάνειας από τον Έλληνα πρωταθλητή που κυνηγούσε χρόνια το χρυσό μετάλλιο. Ήταν ένα όνειρο που τα τελευταία 6 χρόνια τον ονειρεύομαι, γιατί βρίσκομαι σε τελικό κάθε πανευρωπαϊκό.